Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα παράξενα της ζωής ή αν θέλετε για τα τρελά παιχνίδια της φύσης. Θα μιλήσουμε δηλαδή για ανθρώπους που μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Θα μιλήσουμε για τους διδύμους. Και όλοι ξέρετε ότι έχουν ομοιότητες, αυτή είναι η ολοφάνερη ομοιότητα, αυτή που έχει να κάνει με την εμφάνισή τους. Έχουν όμως και διαφορές όσον αφορά το χαρακτήρα τους, πολλές διαφορές, θα τις δούμε στη συνέχεια. Έχουν παραξενιές, αλλά πολλές φορές εκμεταλλεύονται και το γεγονός ότι είναι δίδυμοι. Όσον αφορά τις κοπέλες, κάποια στιγμή έχουμε ακούσει και έχουμε δει να έχουν κοινό φίλο. Και όσον αφορά τα αγόρια, να έχουν μια κοινή φίλη. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια και θα δούμε το κατά πόσο συμβαίνουν. Να περάσω όμως κατευθείαν στους διδύμους που έχουμε απόψε, στις δίδυμες μάλλον κοπέλες, δύο ζευγάρια διδύμων που έχουμε απόψε κοντά μας. Είναι η Αγγελική και η Κατερίνα Κανονίδου. Θα τα πούμε στη συνέχεια, καλησπέρα. Και είναι και η Χριστίνα με την Νικολέτα Τσούρα. Τα επώνυμά σας δεν έχουν καμία σημασία, θα μιλάμε στον ελληνικό, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε κοντά μας και την κυρία Λεούση, η οποία είναι medium. Πριν ξεκινήσουμε όμως, επειδή δεν έχουμε την χαρά και την ευτυχία να έχουμε αγόρια εδώ κοντά μας απόψε διδύμους, να δούμε ένα βίντεο που αφορά αγόρια διδύμους, δηλαδή τον Στέφανο και τον Θανάση, οι οποίοι έχουν και ένα ανθοπολείο και εκεί διαδραματίζονται διάφορα ευχάριστα, ακριβώς επειδή είναι όμοιοι, λόγω της ομοιότητάς τους. Ας το δούμε και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Είναι ένας άνθρωπος χωρισμένος στα δύο. Έχουν τέτοια ομοιότητα που πολλές φορές και η ίδια τους η μάνα τους μπερδεύει. Τρελές ιστορίες ξεδιλύγονται καθημερινά στην Αθήνα με θύμα τους ανθρώπους που κινούνται γύρω τους και θύτες, τον Στέφανο και τον Θανάση. Έλα, γεια σου, Νίκο. Δώσε μου ένα Μάλμπορο. Τι έγινε τώρα, εσύ. Εσύ πιο μπροστά δεν πήρες το Μάλμπορο, βρε. Εγώ, ο άλλος είναι. Με το 50 το ποιος το χρωστάει, αυτός το χρωστάει εσύ. Ο άλλος το χρωστάει, πότε... πάλι λάθος έχεις κάνει. Πάλι ένα αυτό εκεί παραφουράζει τη μάνα. Άμα μπερδεύεις εσύ τι να σου κάνω. Δεν μπορώ να σε γνωρίσω. Ο Θανάσης τα χρωστάει τα λεφτά. Δεν τα χρωστάει. Ποιος είναι Θανάση βρε και ποιος εσύ ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να σε γνωρίσω, δεν το καταλαβαίνεις πραγματικά. Γεια σου Στέφανε. Ο Θανάσης, ρε παιδί, μοιάζει, δεν μπορούσα να σε χωρίσω ποτέ εγώ. Τα παιδιά τα γνωρίζω από μικρά και δεν μπορούσα ποτέ να σε χωρίσω. Και να σας πω και είμαι και έχω σχολείο οδηγών, εγώ και είμαι και εκπαιδευτής. Εκπαιδευτής και τους έβγαλα και δίπλωμα και να σου πω και ένα περιστατικό που συνέβη δηλαδή. Είχα πάει για εξετάσεις, οπότε ας πούμε ανέβηκε ο Θανάσης επάνω, έδωσε κανονικά τις εξετάσεις του, κατέβηκε κάτω, του λέω φώναξε τον Στέφανο τώρα. Έρχεται ο Στέφανος, μπαίνει μέσα, λέω εξετάσεις, κάτσε ρε δάσκαλε, μας κοροϊδεύεις. Λέω γιατί κύριε, του λέω, τι σας κοροϊδεύω. Ο Στέφανος, ο Δούσης. Αφού ήταν ο ίδιος, λέει, τώρα μας δουλεύεις. Ναι, παιδιά, λέω, όχι, είναι, πού είναι ο άλλος, λέει. Τον φώναξε, λέει, κάποιος τον φώναξε, λοιπόν, ήρθε και ο Θανάσης, λέω, νάτος ο άλλος. Οπότε ξεκαρδίστηκαν στα γυαλιά, τι έγινε, ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τον άνθρωπο. Είχε γίνει πανδημόνιο, γελούσαν όλοι. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω. Όταν ήταν μωρά και αρρωσταίναν με τις παιδικές αρρώστιες, κάποια στιγμή τους έδινα φάρμακο. Μέσα στη φασαρία δεν ήξερα σε ποιο έδωσα, μετά περίμενα να περάσει το 8ωρο για να ξαναδώσω φάρμακο και έμενε ο ένας χωρίς.